Δείχνει τα χέρια του, τα οποία ακόμη είναι μέσα στο αίμα, από την προσπάθειά του να σώσει την 59χρονη γυναίκα, η οποία όμως λίγο μετά τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με γιο ταχύ, άφηνε πάνω στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης την τελευταία της πνοή. Ερχόμουν από πίσω, αλλά δεν πρόλαβα να δω τι έγινε και είδα μόνο την κυρία που ήταν στη μέση του δρόμου και σταμάτησα, επειδή είμαι και στον Ιδό Σταυρό, στον Άγιο Νικόλαο, σταμάτησα να κάνω κάρπα στη γυναίκα, της έκανα περίπου γύρω στη μισή ώρα κάρπα, αλλά δεν είσαι διαλύσιμες. Σχεδόν πάγωσαν μέρα μεσημέρι σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 2, όσοι κινούνταν στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος της Χερσονήσου. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε η άτυχη 51 ετών γυναίκα, που κινούνταν στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Χερσόνησο, συγκρούστηκε με γιο ταχύ που κινούνταν στο ίδιο ακριβώς ρεύμα. Έκανα κάρπα, της έκανα αναπνοή, έβγαζε μόνο αίμα. Δεν είχε τίποτα άλλο. Δεν μπορούσε να. Είχε χάσει τη ζωή της. Όταν σταματήσαμε, είχε τις αναπνοές. Αλλά μετά από λίγο τελείωσε. Αυτό που εξετάζεται ως σενάριο είναι η 59χρονη να προσπαθούσε να στρίψει για να μπει μέσα στο βενζινάδικο. Αυτή πήγαινε σταματήσει, από ό,τι μου είπε ο κύριος, ότι σταμάτησε εκεί στη μέση για να μπει μέσα στο βενζινάδικο. Ερχόταν από το Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο και ερχόταν και ο κύριος από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο και δεν πρόλαβε να τη δει και έκανε αναστροφή αυτή επί τόπου. Η μηχανή της άτυχης γυναίκας με τη σύγκρουση εξφενδονίστηκε όπως και το σώμα της μέτρα μακριά, με την ίδια αναφέρει συντριπτικά τραύματα. Και τις όποιες προσπάθειες να γίνονται προκειμένου να σωθεί, να αποβαίνουν μοιραίες. Ακόμη και η επιμισή ώρα προσπάθεια με κάρπα από οδηγό που έτυχε να περνάει και είναι θελοντής του Ερυθρού Σταυρού. Αστυνομικοί από το δεύτερο σταθμό τροχέας του ΒΟΑΚ διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με θύμα την οδηγό της μηχανής. Σε αυτό το σημείο, όπως όλα δείχνουν, η γυναίκα φέρεται ότι προσπάθησε να κάνει αναστροφή προκειμένου να μπει μέσα στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Το θέμα ότι έτυχα σε αυτό το συμβάν και βλέπετε είμαι γεμάτος αίμα. Δεν μπορούσα. Δηλαδή, όσο και να μπορεί να κατηθείς, πραγματικά δεν. Άμα βλέπεις έναν άνθρωπο μια στιγμή και τελειώνει, προσπάθησα. Μισή ώρα ήρθε τα ασθενοφόρα, όταν ήρθε τα ασθενοφόρα ήταν αργά. Προκειμένου να καταγράψουν το συμβάν και να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία, στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί από το δεύτερο σταθμό τροχέας του ΒΟΑΚ που διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα.